Καλώς ορίσατε και φέτος στο δεύτερο διαδραστικό σχολείο, σε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε πέρυσι. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμα αυτά τα 7 λεπτά του φιλμ να μας δώσουν λίγο την εικόνα του τι είναι αυτό το σχολείο. Γιατί, όπως είδατε, είναι ένα σχολείο που έχει ένα μικρό αριθμό εκπαιδευομένων, που οι διδάσκοντες είναι οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, αλλά όχι με το ρόλο του ανθρώπου που είναι αυθεντία, αλλά με αυτού που προσπαθεί να μεταφέρει τη γνώση, με προβλήματα και παρουσιάσεις βασισμένες στην τεκμηριωμένη γνώση, στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση του ασθενή και με σύγχρονους τρόπους εκπαίδευσης. Έχουμε φροντιστήρια, έχουμε διαδραστικά σεμινάρια, έχουμε ομάδες εργασίας. Έχουμε πολύ χρόνο για συζήτηση, μόνο έναυσμα για συζήτηση θα δίνουν οι παρουσιάσεις. Και επίσης, προφανώς ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν μπορούσε παρά να είναι να εντάσσεται μέσα στο πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του European Board of Urology και μάλιστα που φέτος το τίμησε με 21 μόρια και βλέπετε το accreditation που μας έδωσαν. Και τώρα, τι δεν είναι το σχολείο? Δεν είναι συνέδριο, δεν έχει ερευνητικές εργασίες, δεν έχει έκθεση, δεν έχει επιλεγμένη γνώση, δεν υπήρχε καμία συμμετοχή του χορηγού σε οποιαδήποτε στάδιο της οργάνωσης και προφανώς δεν έχει κοινωνικό πρόγραμμα. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να περάσουμε καλά ως εκδρομή, αλλά ήρθαμε εδώ πέρα για να περάσουμε καλά συζητώντας αυτά που πραγματικά μας απασχολούν στην καθημερινή μας πράξη. Το ΙΜΟΠ είναι προσανατολισμένο στην εκπαίδευση. Έχουμε ήδη καταγράψει πάνω από 25 κλινικά φροντιστήρια, 12 χρόνια τώρα. Και η προηγούμενη προσπάθεια, νομίζω ότι πήραμε ένα πολύ καλό feedback μέσα στις αξιολογήσεις και θέλω να τις συμπληρώνετε μετά από κάθε ομιλητή. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ, μας βοήθησαν πέρυσι αυτοί που ήτανε. Θέλω και εσείς το ίδιο, αυστηροί και δίκαιοι, για να μπορούμε να βελτιωνόμαστε και υπάρχουν και χώρος για ανοιχτή τοποθέτηση. Παρακαλώ, τι θα θέλατε να ακούσατε, πώς θέλετε να αλλάξει. Μας δικαίωσε λοιπόν η περσινή προσπάθεια, μας γέμισε δύναμη και είμαστε πάλι εδώ. Εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι ισότιμα μας τιμούνε. Οι εκπαιδευτές είναι ουρολόγοι διακεκριμένοι στους τομείς τους. Με κόκκινο είναι δύο επιστήμονες οι οποίοι είναι από άλλους χώρους, ο Δημήτρης ο Κούβελας, που είναι αναπληρωτής καθηγητής φαρμακολογίας και θα δώσει ένα σεμινάριο αύριο, και η Εύχαρης Παναγοπούλου, που είναι μέλος ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΗ ΘΙΤΑ, είναι λέκτορας, η οποία είναι επίσης και πρόεδρος της Εταιρείας για την Επικοινωνία μεταξύ του Ιατρού και του Ασθενή και θα μας δώσει τα φώτα της στο πώς καλύτερα θα συνεννοούμαστε με τους ασθενείς μας. Ιδιαίτερα ευχαριστώ δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν γράψει μια δική τους ιστορία σε διαφορετικούς χώρους. Τον καθηγητή της Πειραιακής Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Νίκο τον Βαϊδάκη, ο οποίος, για όσους δεν τον ξέρουν, δεν θέλει τον όρο. Εγώ συνέχεια τον επιμένω, τον χρησιμοποιώ. Είναι ο μέντορας της ελληνικής εξολογίας. Τον αποκαλώ επίσης και δασκαλό μου. Μου άλλαξε τον τρόπο που αντιμετωπίζω στην καθημερινή πρακτική τα περιστατικά. Και τον ευχαριστώ για την παρουσία του. Και τον Χάρη τον Ταγαρά, που είναι καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος όμως τα τελευταία δύο χρόνια με αναστολή της θέσης του, γιατί υπηρετεί ως δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο Λουξεμβούργο, καθώς και τους καθηγητές ουρολογίας που στηρίζουν κάθε προσπάθεια και πραγματικά θέλω από βάθος καρδίας να τους ευχαριστήσω. Τα πράγματα γίνονται πιο διάφανα. Πλέον το EBU ζητάει, γιατί αναγνωρίζονται τα credits αυτά πλέον και από την American Medical Association και όλοι οι ομιλητές πριν μιλήσουν πρέπει να έχουν υπογράψει αυτό το λεγόμενο conflict of interest, τη σχέση που έχουν με χορηγούς σε όποιο επίπεδο, κλινικής μελέτης, consultation, οτιδήποτε. Και το οποίο θα ανακοινώνεται. Για να ξέρετε κι εσείς αν επηρεάζετε ή όχι και να τους κρίνετε ίσως πιο αυστηρά. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε στα πλαίσια του σχολείου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά την Pfizer που 12 χρόνια τώρα εμπιστεύεται το ΚΕΣΑΙ και το ΙΜΟΠ τα δύο τελευταία χρόνια και πέρυσι στο σχολείο ήταν μοναδικός χορηγός και φέτος και μάλιστα με
τους όρους που βάζει το European Board of Urology. Και για πρώτη φορά φέτος έπρεπε να υπογράψουν ακριβώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα γίνει η χορηγία κάτω από το στο λεγόμενο Disclosure of Conditions of Restricted Grant. Τους ευχαριστώ θερμά, γιατί πραγματικά χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα αυτό το σχολείο. Ευχαριστίες επίσης και σε αυτούς που συμβάλλουν. Πρώτα τα οπτικοακουστικά μας από την Provision. Βιντεοσκοπείτε όλο το γεγονός, θα το πάρετε στην κασετίνα. Μετά έχουμε και το περισσινό και αυτό θα γίνει δικό σας. Το ξενοδοχείο Πορταρία που μας φιλοξενεί και την αδρεναλίνη που έχει όλο το οργανωτικό κομμάτι. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, οι οποίοι βέβαια όλοι δουλεύουμε γιατί είναι κομμάτι της δουλειάς μας. Τον Απόστολο τον Αποστολίδη, τον Σταμάτη τον Παπαχαρίτου, τη Χρήση Βιβλάκη και τον Κώστα Χωσιμορατίδη και σου ευχαριστώ για ένα και μόνο λόγο. Για την αφοσίωση στην ιδέα του σχολείου. Γιατί αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Μην ξεχνάτε τα σκάνερ σας. Αν δεν έχετε, μπορείτε να δίνετε. Η Χρήση Πιπιλάκη είναι εκ μέρους της EBU, εκτελεί χρέη γραμματείας για την EBU. Πρέπει να παίρνει παρουσίες. Αυτά θα τα στείλουμε στην EBU για να πάρετε τα credit σας. Όπως επίσης μπορούμε να είμαστε ελαστικοί για το απόψινό πρόγραμμα, αλλά όχι από αύριο, για να πάρετε το certificate. Δυστυχώς πρέπει και αυτό με πολλές δυσκολίες το πετύχαμε. Λοιπόν, οι εκπαιδευτές δούλεψαν πραγματικά σκληρά 3 μήνες τώρα για να ετοιμάσουν αυτό το πρόγραμμα. Και αυτό είναι το 50% της επιτυχίας. Το άλλο 50% είστε εσείς. Η πείρα σας, η κλινική σας εμπειρία, η γνώση σας, οι ερωτήσεις σας είναι πάρα πολύ σημαντικές. Για να αποδείξουμε τι. Ότι η αρχή του ουρολόγου δεν ξεκινάει έτσι και δεν καταλήγει έτσι. Τέλος, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, νομίζω ότι το σχολείο πρέπει να τιμάει κάποιους ανθρώπους που συμβάλλουν. Που συμβάλλουν με τη γνώση, με τη μετάδοση της γνώσης. Ένα σχολείο οφείλει να τιμά τους μεγάλους δασκάλους. Το φετινό σχολείο είναι ένας φόρος τιμής σε ένα πολύ μεγάλο ερευνητή, ένα πολύ μεγάλο δάσκαλο και ένα πολύ δικό μου προσωπικό φίλο, στον Νίκο. Στο επόμενο τεύχος του European Urology, του έχω γράψει το αντίο, επιστημονικά, γιατί συνεχίζει να είναι μέσα στο μυαλό και μέσα στη σκέψη, την επιστημονική και η ομιλία που είναι η μόνη διάλεξη και αυτό είναι η εξαίρεση για ένα διαδραστικό σχολείο. Είναι ένα χρέος που νιώθω σε ένα δάσκαλο που μου έμαθε πολλά πράγματα, που με τίμησε με τη φιλία του και τη σχέση του και που έφυγε πρόσφατα, πολύ πρόημα, σε ηλικία 51 ετών και που άλλαξε τόσα πολλά πράγματα. Την Κυριακή, λοιπόν, ο μηχανισμός της θύσης, γιατί ακριβώς τα μισά, ίσως, από όσα ξέρουμε, είναι δικά του. Λοιπόν, συγχωρέσαμε για τη συγγενή, την φόρτιση.